Είμαστε στο Λακί. Σήμερα η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας έχει την πρωτοχρονιάτικη κόπη πίτας. Είμαστε λοιπόν εδώ για να καταγράψουμε το γεγονός, να κάνουμε και μερικές συνεντεύξεις. Ήδη έχει ξεκινήσει Πάστε αρχής και εξουσίας είναι αυτό και το καταξηράν, θάλασσα και αέρα, φιλοχρήστο ημών στρατού και υπέρ του Κύριου το Θεόν ημών επιπλέον συνεργείς και κατευδώσει αυτούς εν πάση επιδεόνται και υπέρ εξουσίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών και τι υπέρ του ευλογηθεί με το νέο ενή αυτό της εσώτας του Κυρίου. Επιδεόνται και υπέρ του διευθυνακτή και την αγία την εκκλησία νήσου Γνωρία τάφτη και πάσα πολύ και χώρα απολυγής, λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντιού, πυρονομαχαίρας, επιδρομής αλλοφύνων εφηλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιος επομενή και διάδοχτο γενέστε το καθό και φιλάνθρωπο Θεόν ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσα ενοργή και νόσο, την καθημόν κινουμένη και λύσεστε ημάς. Σε αυτό που είπε ο Μαρίνος, ίσως να ευθυνόμαστε όλοι μας. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Αυτό που εύχομαι είναι να επανέλθει ο κόσμος στο χώρο τον οποίο ανήκουμε. Λάθη κάναμε όλοι και εξακολουθούμε να κάνουμε. Και όσο είμαστε άνθρωποι θα κάνουμε λάθη. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας του Λευτέρη του Αυγενάκη, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητά μέλη και στελέχη της παράταξής μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στην εκδήλωση που διοργανώνεται για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δήμτο Λέρου και λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας. Φίλοι και φίλοι της Νέα Δημοκρατία, μιλά πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας, πολύ περισσότερο για τα εθνικά θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που καταραίει επιμένει στην καταστροφική του αποστολή. Μετά το οικονομικό ναυάγιο οδηγεί την Ελλάδα και σε μια εθνική περιπέτεια διαρκείας. Αγνοεί τις πατριωτικές ευαισθησίες εκατομμυρίων Ελλήνων. Εγκαταλείπει μια σταθερή εξωτερική πολιτική δεκαετιών. Επί 28 ολόκληρα χρόνια όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις επιδίωκαν και προσπάθησαν να επιτύχουν μια ειλικρινή συμφωνία με τα Σκόπια, αμοιβαία αποδεκτή που να διασφαλίζει ισότιμες σχέσεις αρμονικής συνεργασίας και καλής γειτονίας. Όχι μια οποιοδήποτε λύση. Ο κ. Τσίπρας, τυφλωμένος από την εξουσία, έκανε ό,τι κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν διανοήθηκε ποτέ. Ο λαός όμως θα στείλει το δικό του μήνυμα, θα το στείλει σύντομα στις κάλπες. Οι πολίτες ζητούν να φύγει η κυβέρνηση του ψέματος, της μιζέρια, του διχασμού και της παρακμής. Το 2019 θα είναι η χρονιά μεγάλης πολιτικής μάχης. Είμαστε σε απόλυτη εκλογική ετοιμότητα. Σας καλώ όλες και όλους να συμπορευτούμε στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη ώστε να ισχυροποιήσουμε το μέτωπο των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων και να κερδίσουμε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αλλαγής. Μαζί προχωράμε μπροστά. Μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην απόψινή και εκδήλωση και καλή δύναμη με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας με εκτίμηση Λευτέρης Αυγιανάκης. Έχουμε ένα δεύτερο μήνυμα από τον γραμματέα του οργανωτικού, τον Στέλιο τον Κονταδάκη, αγαπητές και αγαπητοί νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες της Δήμου του Λέρου. Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά καλή και δημιουργική νέα χρονιά με υγεία και ευτυχία. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους επιτυχίες και μόνο επιτυχίες, αλλά και στην πατρίδα μας προκοπή και σύντομα να βγει από αυτό το σκοτεινό τούνελ που βρίσκεται τα τελευταία 4 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στη σημερινή εκδήλωση. Δυστυχώς, σοβαρές και ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν θα μου επιτρέψουν να παραστώ στην εκδήλωσή σας. Το 2018 ήταν ένας δύσκολος χρόνος για όλους μας. Οι κυβερνώντες, δείχνοντας συνεχώς την πολιτική τους ένδυα, έφτασαν τους Έλληνες να μην ξεχνούν τα τρομερά λάθη και παραλήψεις του κρατικού μηχανισμού που έγιναν μέσα στη χρονιά. Ευχή όλων μας το σκοτάδι της προηγούμενης χρονιάς να σβηστεί από τις μνήμες μας και να κυριαρχήσει το φως μηνιάς και το 2019 είναι χρονιά εκλογών. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τη διαχρονική διεκδικητική αγωνιστική σας παρουσία. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή σας στις μάχες της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε επίπεδο. Και θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει για την παράταξη, για όσα κάνετε, αλλά και προκαταβολικά για όσα θα κάνετε και στο μέλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πίστη σας στους στόχους που χαράζουμε, για τη στήριξη των στρατηγικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη συμμετοχή σας στους κοινούς αγώνες, ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
Ένα μεγάλο η επόμενη περίοδος είναι πολύ σημαντική για την πατρίδα, αλλά και την παράταξή μας, μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις, αφού όπως προανέφερα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, να δίνουμε το παρόν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Να στεκόμαστε πλάι σε όσους δοκιμάζονται και όσους γίνονται στόχος των δυνάμων της αδράνειας και της οπισθοδρόμησης. Ο στόχος μας είναι κοινός, ένα καλύτερο αύριο. Και το στόχο αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Οι εκλογικές αναμετρήσεις της επόμενης περίοδου, ευρωεκλογές, εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτικές εκλογές, συνθέτουν ένα πολιτικό σκηνικό αυξημένων απαιτήσεων. Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια, εγρήγορση και οργανωτική ετοιμότητα. Ένα είναι βέβαιο, και πάλι θα διατηρήσουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ήθος με ποιότητα, με πολιτική συμπεριφορά, αψεγάδιαση στην υπηρεσία όλων των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία διαθέτει ισχυρές εφεδρίες. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους και όλους σας υγεία, δύναμη και κάθε ευτυχία. Με εκτίμηση Στυλιανός Κονταβάτης, γραμματέας οργανωτικού. Μήνυμα επίσης, επειδή δεν μπόρεσε να παρευρεθεί κανένας από τους βουλευτές και πολιτευτές του νομού μας, έχουμε από όλους. Ο Μάνος ο Κόνσολας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητές φίλοι και φίλες, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας που διοργανώνεται. Παρά την επιθυμία μου, προγραμματισμένες υποχρεώσεις μου δεν με επιτρέπουν να βρίσκομαι κοντά σας. Ενημερωτικά να σας πω ότι σήμερα βρίσκεται στην Μυτιλήνη μαζί με τον πρόεδρο του κόμματος σε μια εκδήλωση η οποία γίνεται εκεί πέρα, σήμερα και αύριο. Είμαι βέβαιος ότι η Δήμη του Ελέρου θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την πλούσια δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των πολιτικών φρονημάτων της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας, με οργανωμένη βάση και ανθρώπους με στην αίσθηση του κοινωνικού φρονήματος. Εύχομαι και αυτή η νέα χρονιά να είναι παραγωγική και δημιουργική. Εύχομαι σε όλους και σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία. Μήνυμα επίσης έστειλε με πολλά τα μηνύματα και πολλά έγραφα τα οποία έχουν έρθει. Ο Γιάννης ο Παπάς, ο πρώην βουλευτής και πολιτευτής. Αγαπητέ Τάσο Τσακουριανίδη, πρόεδρε της Δήμης του Λέρου, Νέας Δημοκρατίας, εκλεκτή φίλη και που αποτελεί το Συμβούλιο της Τοπικής Οργάνωσης Λέρου. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, έλαβα την πρόσκληση για την κοπή της πίτας της τοπικής οργάνωσης και σας ευχαριστώ θερμά. Δυστυχώς, ανελημμένες υποχρεώσεις στο νησί της Ρόδου καθιστούν αδύνατη την παρουσία μου σήμερα στην όμορφη εκδήλωσή σας. Εύχομαι σε όλους και όλες το νέο έτος να είναι μια χρονιά με υγεία, ευτυχία και δημιουργία τόσο για εσάς όσο και για τις οικογένειές σας. Εύχομαι επίσης να έχετε τη δύναμη και το στένος ώστε να συνεχίσει η τοπική οργάνωση Λέρου να είναι μια οργάνωση με έντονη παρουσία και φωνή που ξεπερνά το όριο του νησιού σας. Δεσμεύουμε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα επισκεφτώ και πάλι το όμορφο νησί σας. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς Γιάννης Παπάς, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου. Μήνυμα έστειλε και η πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, η κυρία Μίκα Ιατρίδη. Προς Δήμη του Λέρου, πρόεδρο κύριο Αναστάσιο Τσακουριανίδη, αγαπητέ μου πρόεδρε, αγαπητέ μου μέλη της Δήμη του Λέρου. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόθεση για την κοπή της πίτας, της Βασιλόπιτας, της Δήμη του Λέρου και λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας αυτή τη φορά. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους και όλους με υγεία και εκπλήρωση όλων των προσδοκιών που έχετε για το νέο έτος. Το 2019 εμείς οι ατρίτες νησιώτες θα αγωνιστούμε για να δώσουμε ηχηρή απάντηση σε μια κυβέρνηση που δεν τήρησε καμιά υπόσχεσή της προς τους νησιώτες. Σε μια κυβέρνηση που συστηματικά αφήνει τους νησιώτες στο περιθώριο. Είμαι βέβαιη ότι όλοι μαζί θα δουλέψουμε αποφασιστικά για να κάνουμε ξανά το πολιτικό χάρτη των Δωδεκανήσων γαλάζιων, για να κάνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό, και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε στον τόπο που αγαπάμε στα νησιά μας, στην Ελλάδα μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μίκα Ιατρίδη, πρώην βουλευτής του Δωδεκανήσου. Μήνυμα έστειλε και ο πρώην βουλευτής και πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Βασίλης ο Υψηλάνης. Αγαπητέ μου πρόεδρε, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για την προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία σε όλα τα μέλη μας στη Λέρο, στην πατρίδα μας, στην υποθετή πολιτική αλλαγή που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας. Με αγάπη και πατριωτικούς χαιρετισμούς, ο Βασίλης Υψηλάνης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου. Αρκετά σας κούρασα με τις ευχές των βουλευτών και πολιτευτών. Θα ήθελα να απευθύνει ιεραρχικά ένα χαιρετισμό
ο έπαρχος Δωδεκανήσου. Καλήμου, συγγνώμη, Καλήμου. Λέω Καλήμου και Ασφαλέα. Είναι τιμή για μας που βαρύνει εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και ξανά υποψήφιος με τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Χατζημάκο, στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Κύριε Πα. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, όπως επίσης ευχαριστώ και τα μέλη της τοπικής δημοκρατίας. Ξεκινάει μια καινούργια χρονιά του 2019 και όπως είπες και εσύ, είναι μια χρονιά με εκλογές. Με εκλογές πολλές. Οι καταστάσεις και όλες οι διαδικασίες που γίνονται, βλέπουμε ότι δεν πάει κάτι καλά, βλέπουμε ότι είναι τα πράγματα πολύ άσχημα και θα πρέπει να δώσουμε τη διαφορά εμείς. Αλλά για να δώσουμε τη διαφορά πρέπει να είμαστε ενωμένοι και το μυαλό να δουλεύει για την επόμενη μέρα, για το κάθε νησί και για τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα είναι με έναν δυνατό αρχηγό μπροστά και εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όπως στηρίζουμε και νομίζω ότι είμαι κοντά σας πάντα ό,τι και σας έχει χρειαστεί και έχει ζητηθεί από εσάς να βοηθάω. Δύσκολο το κομμάτι μου, όπως και ξεκινάω και δηλώνω και για άλλη μια φορά τώρα ότι συνεχίζω μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρχο, τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν το 2014, να υλοποιήσουμε ακόμα λίγα πράγματα και την επόμενη θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ και τα μέλη της τοπικής της Λέρου που στηρίζουν τις διαδικασίες ό,τι και αν γίνονται στο νησί. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά, με υγεία και υγεία σε όλη την, σε όλη την οικογένειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην πρώην Πρόεδρο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας και πολύ πιθανό υποψήφια βουλευτή Δωδεκανήσων, που είναι ευχή μας και απέτησή μας από το Βόρειο Σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, την Κατερίνα την Εμμανουήλ, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο. Χρονιά δύσκολη, με πολλαπλές εκλογικές διαδικασίες και αποκορύφωμα τις εθνικές εκλογές. Οφείλουμε όλοι να μείνουμε ενωμένοι, με δύναμη, για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη εκλογική χρονιά και προκειμένου η παράταξή μας να πάρει τις εκλογές για να φύγουν αυτοί που έχουν καταντήσει τη χώρα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Τα έχουμε ζήσει, είδαμε την εθνική, ζήσαμε πρόσφατα την εθνική μειοδοσία με το μακεδονικό. Ευχόμαστε γρήγορα να απαλλαγούμε από αυτήν την επικίνδυνη κυβέρνηση, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι άλλο μας περιμένει. Εύχομαι σε όλους ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό έτος, πάνω απ' όλα με υγεία. Για όλους, οικογενειακή και προσωπική γαλήνη. Καλή χρονιά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στους, επειδή ανακοινώθηκε, στους δύο υποψήφιους δημάρχους του νησιού μας, τον Γιώργο τον Παυλή και τον Στέλιο τον Λουλουδιά, να απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Έλα, εντάξει, τώρα μην Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μείνει ενωμένη. Δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει. Θεωρώ και πιστεύω ότι όλοι είμαστε ενωμένοι στις αρχές και στις αξίες της Μεγάλης Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Εύχομαι πραγματικά μέσα την καρδιά μου η Νέα Δημοκρατία να είναι η επόμενη κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή για την πατρίδα. Και θα κλείσω με μια φράση του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή: εκεί που υπάρχει ηγεσία που δεν έχει το θάρρος να λέει την αλήθεια και λαός που δεν έχει το θάρρος να ακούει την αλήθεια, δεν ευδοκιμεί δημοκρατία. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλους και πάντα ενωμένοι. Καλημέρα κύριε
Πρόεδρε, κύριε Έπαρχο, όπως ξέρετε, όπως είπαν όλοι, φέτος είναι μια μεγάλη χρονιά. Το 2019 θα γραφτεί ιστορία, γιατί η Ελλάδα έχει φτάσει σε μεγάλη δυσκολία σε όλα τα επίπεδα. Μπορώ να πούμε ότι αυτές οι εκλογές φέτος θα είναι ένα τσουνάμι για τον πολίτη, μια δυσκολία, γιατί πρέπει να σκεφτούμε παραπάνω από τις επόμενες εκλογές, αν δεν ψηφίσουμε σωστά, να μπει πάλι το κράτος σε μια πορεία. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα, γιατί πιστεύω αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του 2019 και για τα βουλευτικές και για τα δημοτικά. Η Λέρος χρειάζεται μια νέα πορεία. Η Ελλάδα γενικά χρειάζεται μια νέα πορεία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είπαμε με το τσουνάμι, με το θέμα του πρέσπες, είναι ένα σοβαρό και έχω στονοριθεί πάρα πολύ να έχουμε χάσει ένα κομμάτι της Ελλάδος, τη ιστορία και τα δικαιώματα. Και πιστεύω και φοβάμαι, όπως είπε η κυρία Κατερίνα, μεθαύριο ποιος ξέρει αν και ο Γεωπέλαγος ξαφνικά αλλάξουμε το όνομα και στη ιστορία πώς βαφτίστηκε από τον βασιλιά τον Αιγαίο. Και είμαστε σε ένα σημείο που θα γράφουμε και θα αλλάζουμε ιστορίες, τα βιβλία και θα παιδευτεί ο έθνος. Και ένα πράγμα που πάντοτε ξεχωρίζει τον Έλληνα είναι η ταυτότητα μας, ο Έλληνας, που ξεχωρίζουμε και αυτό πάρα μας τι πάρουνε. Και γι' αυτό πρέπει ο καθένας να σκεφτεί σοβαρά, να ξεχάσουμε τα παιχνίδια, γιατί δεν μας πάει άλλο. Δεν έχουμε την επιλογή και την ώρα να παίζουμε παιχνίδια με το έθνος και στα τοπικά. Σας ευχαριστώ όλοι να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και αγάπη. Ευχαριστώ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο βγήκε τις τελευταίες μέρες και μας φαίνεται λίγο παράξενο. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η αρχή του τσουνάμι που έρχεται στην χώρα μας γενικότερα. Αυτή η κυβέρνηση όσο παραμένει τόσο πρέπει να φύγει πιο γρήγορα. Αυτό που είπε ο Ταμίας στην αρχή, εντάξει, επειδή δεν είναι η μέρα να γκρινιάζουμε, έχει ένα μεγάλο δίκιο, πρέπει να ενωθούμε, πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις επανεγγραφές μας όλοι μέσω διαδικτύου στην Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και μία δήλωση που έκανε ένας τέλεχος των Δωδεκανήσων και της κυβερνήσεως, ο οποίος έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ηλίας Καματερός. Οι πρέσπες ήταν η αρχή. Μετά τι, τα Δωδεκάνησα? 22, πρόεδρε. Πώς? Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση, ενωμένοι. Έγινε η μεταφορά του γραφείου δίπλα. Θα βγει ένα πρόγραμμα το οποίο θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα το γραφείο προεκλογικά και την τελευταία περίοδο θα λειτουργεί σχεδόν σε καθημερινή βάση από μέλη και στελέχη. Ήδη το κόμμα, να σας ενημερώσω, ότι μας ζήτησε να είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τους εκλογικούς καταλόγους στα τμήματα να υπάρχουν τα ανάλογα άτομα για εκλογικούς αντιπροσώπους. Και δηλώνουμε έτοιμοι, εμείς σαν τοπικοί. Δεν ξέρω αν τα υπόλοιπα μέλη της τοπικής θέλουν να πούνε κάτι. Νεκτάρια. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Υγεία. Λοιπόν, ας κόψουμε τη Βασιλόπιτα, γιατί η Βασιλόπιτα είναι λίγο μεγάλη, γιατί είχαμε προβλέψει περισσότερα άτομα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το δώρο για όποιον κερδίσει το φλουρί είναι μια δώρα επιταγή από το μαγαζί του Χοντρόγιανου, τα κοράκια. Τα κοράκια. Έχουμε κοντά μας και τον τύο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαραβέλια. Είναι τελικά, κύριε Μαραβέλια, η ενότητα το ζητούμενο για την επόμενη μέρα εν ώψη των εκλογών για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία στις δύσκολες εποχές ήταν πάντα ενωμένη. Είναι, θα είναι και ήταν πάντα. Θα είναι ενωμένη και δυνατή.
Είστε έτοιμοι για τις εκλογές όπως θα προκηρυχθούν. Πάντα, το έχουμε δείξει αυτό. Το έχουμε δείξει. Πάντα και ο κόσμος το περιμένει και το έχει ανάγκη. Γιατί πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν. Λοιπόν, κοντά μας και ο τέος πρόεδρος Βουγκαδίας, ο κύριος Κουμπάρος. Κύριε Κουμπάρε, είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη, είμαστε σε εκλογική τροχιά. Καταρχήν, δεν ξέρω τις δικές σας προβλέψεις για το πότε θα γίνει να αρχίσετε να ζάσετε. Μιλάτε με πολύ κόσμο και σίγουρα έχετε κάτι καταλάβει. Καλή χρονιά καταρχήν σε όλο τον κόσμο, με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, ευημερία και αγάπη. Όσον αφορά τις εκλογές, εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας θα το πάει μέχρι τέλος, διότι ξέρουν ήδη ότι είναι η τελευταία φορά που δεν θα ξαναδούν βουλευτική κυβέρνηση, και επειδή αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά μετά από αυτή την καταστροφή που προκαλέσει, θα το πάνε μέχρι τέρμα. Από εκεί και πέρα τώρα, ευχή θα ήταν να γίνουν πιο γρήγορα εκλογές, να ξεμπλέξει η χώρα, γιατί η χώρα έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, να έρθει η Νέα Δημοκρατία, η οποία διαχρονικά ήταν αυτή η κυβέρνηση, η παράταξη, η οποία πάντα με σοβαρότητα αντιμετώπιζε τα προβλήματα της χώρας και έχει κληθεί ιστορικά και έχει βγάλει τη χώρα από πολύ δύσκολες... Λοιπόν, θα ήταν ευχή να γίνουν το συντομότερο. Καλή χρονιά για άλλη μια φορά και υγεία. Καλή χρονιά, σας υγεία, και είμαι σίγουρος ότι είστε έτοιμοι για τις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές θα γίνουν σαν παράταξη. Είμαστε πανέτοιμοι και αυτό θα φανεί και στις εκλογές. Ο κόσμος δηλαδή περιμένει πότε θα γίνουν για να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και τον κύριο Κουμπάρο, τον τέος πρόεδρο της Νέα Δημοκρατία. Χρόνια πολλά, πάτερ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, πάτερ, να είστε καλά. Συνεχίζετε λοιπόν εδώ, ακούσατε το ότι έλαβε χώρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, κύριε Ζωστά. Χρόνια πολλά, κύριε Ζωστά. Χρόνια πολλά. Θα δούμε σε λίγο και τα νέα γραφεία του Συλλόγου που είναι εδώ στο Λακί και θα γίνουν και τα εγκίνια ως ονούμπο. Παρών στην εκδήλωση και ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γιάννης Βαγγέλης. Κύριε Βαγγέλη, εδώ είστε για την κοπή πίτας, χαμόγελα, αισιοδοξία. Είστε κι εσείς αισιόδοξος ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση? Από την καλημέρα μου καταρχήν να πω χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία το 2019, και όχι απλώς το εύχομαι ή το ελπίζω, αλλά διαφαίνεται πλέον στον ορίζοντα ότι η απερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κουρελού αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η οποία έφερε μεγάλη καταστροφή στη χώρα μας τα 5 τελευταία χρόνια, πρέπει να φύγει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να δώσει τέλος στην καταστροφική αυτή μανία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στην προδοσία και στο ξεπούλημα των εθνικών δικαιωμάτων μας και της κυριαρχίας μας. Έρχεται να δώσει δύναμη σε μια νέα πατρίδα, σε μια νέα θρησκεία και παιδεία, την οποία δυστυχώς εξαφάνισαν εντέχνος οι άθλοι κομιτατζίδες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η άθλη αυτή κυβέρνηση, η οποία έκανε πράξη τα λεγόμενα του Ζαχαριάδη όταν στις πρέψεις το 1922 δεν μπόρεσαν να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία μας, την έκαναν πράξη με ένα στυλό, με μια υπογραφή, και χώρισαν τους αγώνες, το αίμα και την ιστορία μας. Πάνω απ' όλα θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, είναι ενωμένη, προχωράμε βήμα-βήμα στις επικείμενες εκλογές που έρχονται το 2019. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε πλήρη αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία και στον αρχηγό μας τον Κώστα τον Μητσοτάκη, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να επαναφέρουμε το χαμόγελο στα χείλη των Ελλήνων. Θέλω επίσης να πω ότι αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι πέραν από τις τοπικές είναι και οι περιφερειακές εκλογές,
και οι δημοτικές εκλογές και εκεί πρέπει να δώσουμε βάση σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν, να δημιουργήσουν και να δώσουν νέα δύναμη, νέα δυναμική στο νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Παρόν και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλή χρονιά. Εδώ είστε, στην Κοπή Πίτας. Είναι τελικά η ενότητα το ζητούμενο για να πάει η Νέα Δημοκρατία να δώσει αυτή την καθοριστική μάχη? Νομίζω ότι είναι το πρωταρχικό στοιχείο μιας νίκης, το να είμαστε όλοι ενωμένοι. Και η παράταξή μας το έχει αποδείξει σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ιστορίας. Φανήκαμε πάντα ενωμένοι και νικητές και εμείς, αλλά και το έθνος. Νομίζω το είδαμε και εμείς σήμερα στην κοπή της Πίτας μας. Παλαιά και νέα στελέχη, ενωμένα, στη μάχη για τις εκλογές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια χρονιά πολυεκλογική σε όλα τα επίπεδα, και τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθνικών εκλογών. Και σίγουρα θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να έχουμε το αποτέλεσμα το επιθυμητό, που είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν εδώ. Σε λίγο είπαμε θα πάμε δίπλα να δούμε και τα νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Λακί. Μια τοπική η οποία είναι πράγματι ένας πολύ δραστήριος μηχανισμός. Πανέτοιμοι για να δώσουν ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση.